Φίλες και φίλοι, από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τα Πέριξ της Περίφραξης, έχω εστιάσει στον τομέα 3. Παλιά 21. Είναι η παλιά, αυτή η 22 το είναι. Το πέταλο. Το πέταλο, 21, 22, 23. Είναι και οι τρεις αυτές θύρες, είναι ο τομέας 3. Το φτιάχνεται το 1 τρίτο, δηλαδή η θύρα 22. Βλέπουμε πως είναι το σκελέτωμα, έτσι, τα λέω καλά από την ορολογία. Ναι. Το σκελέτωμα των κερκίδων. Τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, για πάμε πιο αναλυτικά. Βλέπουμε στο πάνω μέρος του σιδερέδιου να σιδερούν την πλάκα. Στο πάνω μέρος, στην ταράτσα του δεύτερου πρώτου ορόφου. Στην ταράτσα του πρώτου ορόφου, ναι. Και οι καλουπατζίδες καλουπώνουν τον κερκιδοφόρο. Στο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Να το δείξει εδώ ο φακός. Ωραία. Και πιο χαμηλά. Χαμηλά δεν έχει τίποτα. Επάνω είναι τα μπλε καπέλα βάζουν σίδερα. Οι και μπλε καπελάκιδες. Ωραία. Τα καπέλα καλουπώνουν το κερκιδοφόρο, το δοκάρι που θα φέρει τις κερκίδες. Ωραία. Αυτός είναι ο τομέας 3. Βλέπετε, παιδιά, τις εργασίες σήμερα, Παρασκευή 27 Απρίλη, που γίνονται στη θύρα 22, που είναι ο τομέας 3. Περικλείει τις θύρες. Τις παλιές. 21, 22, 23. Έτσι. Ναι. Και στο τομέα 4 θα πάμε πίσω από την 21. Όχι, από εδώ. Με τις μπερδεύουμε. Ο τομέας 4 είναι ο πυλώνας που έχουμε σταματήσει τις δουλειές. Ο πυλώνας, ναι, και ποιος άλλος είναι ο 4. Ο τομέας 5 είναι εκεί που είναι τα κίτρινα καπελάκια. Μπερδεύουμε τον κόσμο. Προχωράμε. Να τα πάμε σταδιακά. Εδώ είναι ο τομέας 4. 3 που βλέπουμε τη θύρα 22. Μπράβο. Δίπλα που είναι ο πυλώνας και η θύρα 21 είναι ο τομέας 4. Άρα δηλαδή ο τομέας 3 περικλεί τις θύρες, παιδιά. Ακούστε, περικλεί τις θύρες 22 και 23. Ναι. Ο τομέας 3. Ο τομέας 4 περιλαμβάνει τις θύρες, τις παλιές. Καμία 21 και τον πυλώνα που γίνεται τώρα. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Ο τομέας 5 είναι εκεί που είναι τώρα οι καλουπατζίδες. Είναι οι καλουπατζίδες, θύρες δηλαδή. 17, 19, 19, 20, 19, 19, ο τομέας αυτός, μετά έχουμε τον τομέα. Εκεί πίσω, εκεί καλουπώνουνε, ναι, την ταράτσα του πρώτου ορόφου. Καλουπώνουνε την ταράτσα του πρώτου ορόφου, πολύ ωραία. Και πάμε παρακάτω στην παλιά θύρα 18, πιο νότια, στα 18, 6, ο τομέας 6, ναι. Που πέφτει μπετό στην πλάκα του υπογείου. Πολύ ωραία, πάμε παρακάτω πιο νότια. Πιο νότια, παρακάτω. Ποιοι τομείς είναι εκεί. Να του αναφέρουμε τώρα. 7. Δηλαδή η θύρα 16-17. Η κάθε πλευρά από τις 4, ναι, έχει 3 τομείς. Ναι. Έτσι. 3. Συνολικά πόσες είναι οι τομείς. 12. 12. Συν 2, 14 που είναι μπροστά. Σύνολο 14. Το οίκημα με τα. Ωραία. Με το εστιατόριο και όλα αυτά. Εντάξει. Τα. Πάμε τώρα δυναμικά. Ζήτω η ΑΕΚ Μάγκες. Να συνεχίσω με άλλο βιντεάκι. Πιστεύω να καταλάβατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο που μας βοήθησε στο αναλυτικό αυτό. Σκιαγράφημα των τομεών. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε Μάγκες.